Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ το Προεδρείο. Σκοπός μας εδώ, σε αυτή τη μελέτη, είναι να παρατηρήσουμε τις μεταβολές της γαστρεντερικής λειτουργίας σε βήτα, και τις διαφορές δηλαδή, της γαστρεντερικής λειτουργίας μετά από χρήση β' αναστολέων σε κυρωτικούς ασθενείς με πηλαία υπέρταση. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Γνωρίζουμε τα πάντα για την κύρωση. Η κύρωση και η πηλαία υπέρταση συνοδεύεται από μια γενικότερη συστηματική αντίδραση. Αυτό είναι γνωστό και λέγεται υπερδυναμική κυκλοφορία. Υπάρχει σπλαχνική αγκιοδιαστολή. Σε πιο προχωρημένες φάσεις της κυρώσεως εκδηλώνεται η νεφρική δυσλειτουργία και υπάρχει και καρδιακή δυσλειτουργία. Γνωρίζουμε ότι οι λοιμώξεις είναι συχνό αίτιο επιδείνωσης της υπατικής νόσου σε κυρωτικούς ασθενείς. Σχετίζονται με μικροβιακή μετάθεση ως επιτοπλίστων που προέρχεται από το έντερο. Η β' αναστολή είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται πάνω από 40 χρόνια για την αντιμετώπιση της κυρσικής αιμορραγίας. Έχουν ένδειξη για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη μετά από έβρεση κυρσών. Ξέρουμε όμως ότι μόνο το 40 με 50% των ασθενών ωφελείται σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο της αιμορραγίας, καθότι στους υπόλοιπους ασθενείς δεν μειώνεται η πίεση της πηλαίας σε αποδεκτά επίπεδα για να θεωρήσουμε ότι μειώνεται και ο αντίστοιχος κίνδυνος. Αντίθετα, παρατηρούμε πολλές φορές ωφέλη και σε αυτούς τους ασθενείς. Και τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί διάφορες θεωρίες, οι οποίες έχουν μεταφραστεί και σε κάποιες μελέτες. Η πρώτη εδώ είναι σε ποντίκια και η δεύτερη είναι σε ανθρώπους, για τα ωφέλη από τη μείωση της βακτηριακής μετάθεσης από τη χρήση των β' αναστολέων. Εδώ βλέπουμε ένα σχήμα από μια ανασκόπηση που υπήρχε. Απλώς θέλω να πω ότι, επειδή θα παίξει ρόλο και αργότερα σε αυτά που θα αναλύσω, ότι στην πρώιμη κύρωση, ακόμα και στα αρχικά στάδια πηλαίας υπέρτασης και με μικρούς κυρσούς, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος βακτηριακής μετάθεσης. Το παράθυρο ανοίγει για τη χρήση των β' αναστολέων, κυρίως και η βελτίωση που βλέπουμε και στην επιβίωση, αλλά και στις μετρήσεις που θα δούμε και στα δικά μας τα δεδομένα, από το σημείο που έχουμε πιο προχωρημένη κύρωση, δηλαδή περίπου από το child B, οριακό AB και αρχικό C. Ο σκοπός της μελέτης, λοιπόν, είπαμε ότι είναι η παρατήρηση των μεταβολών. Οι μεταβολές που παρατηρήσαμε είναι στην κινητικότητα, στην εντερική παρακυτάρια και ενδοκυτάρια διάβαση, στη βακτηριακή υπερανάπτυξη και μετρήσαμε δείκτες φλεγμονής, μικροβιακού DNA και LPS πριν και μετά από τη χορήγηση προπαρανολόλης, η οποία δόθηκε με βάση τις ενδείξεις στους ασθενείς αυτούς, τις συνήθεις δόσεις και με βάση την ανοχή τους. Οι ασθενείς ήταν κυρωτικοί με πηλαία υπέρταση, όπως είπαμε. Οι δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την μεταφορά ήταν η δοκιμασία της μανιτόλης λακτυλόζης, αυτός ο δείκτης, ο οποίος δείχνει τη σχέση μεταξύ παρακυτάριας μεταφοράς και ενδοκυτάριας παθητικής μεταφοράς, τη σουκρόζης, η οποία δείχνει τη μεταφορά εάν και εφόσον υπάρχει βλάβη σε επίπεδο στομάχου δωδεκαδακτύλου, της δεξιλόζης, η οποία καταδεικνύει την ενδεχομένως βλάβη στο υπατοκύτταρο, γιατί σχετίζεται με ενεργητική μεταφορά. Χρησιμοποίησαμε τη δοκιμασία λακτουλόζης για τον υπολογισμό του χρόνου διάβασης, παίρνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για να μην έχουμε ψευδή αποτελέσματα. Κάναμε τη δοκιμασία γλυκόζης για την εκτίμηση της βακτηριακής υπερανάπτυξης με μέτρηση του εκπνεούμενου υδρογόνου και πήραμε αιμολυψίες σε δύο δείγματα πριν και μετά αναφάση, για να υπολογίσουμε τους δείκτες φλεγμονής TNF, Ιντερλευκίνη 6-1β και το βακτηριακό DNA και το λιπολυσαχαρίδιο. Εισάγαμε 42 ασθενείς, 24 άντρες, 18 γυναίκες, 7 ασθενείς, είτε οι 4 δεν επανήλθαν, οι 3 παρουσίασαν δεξανεξία και εξήλθαν της ανάλυσης. Στους 35 ασθενείς έχουμε τα πλήρη δεδομένα που θα σας παρουσιάσω σήμερα για το χρόνο διάβασης, τη βακτηριακή υπερανάπτυξη και τους δείκτες φλεγμονής. Σε ένα μικρότερο ποσοστό ασθενών, γιατί είμαστε ακόμα σε στάδιο που δεν έχουμε ολοκληρώσει τις εξετάσεις των ούρων για τον έλεγχο της διαπερατότητας, αυτά που λέγαμε με τα ζάχαρα, ενώ αναμένεται η ανάλυση του αίματος για το βακτηριακό DNA και το λιπολυσαχαρίδιο. Εδώ βλέπουμε κάποιες δυσκολίες, παραδείγματος χάρη σε αυτή τη διαφάνεια που είχαμε, διότι από τους 19 ασθενείς, οι 15 καταφέραμε να ανιχνεύσουμε δεξιλόζη και στους 6 τη μανιτόλη λακτουλόζη σουκρόζη, και αυτό δεν οφείλεται τόσο πολύ στη μέθοδο, η οποία είναι υψηλής ανάλυσης χρωματογραφία, όσο σε κάποια θέματα δειγμάτων, μεταφοράς, κάποια προβλήματα που οι ασθενείς δεν χρησιμοποιούσαν σωστά
δεν πίνανε σωστά τα ζάχαρα γιατί τα κάνανε αυτό στο σπίτι τους και μας, έτσι μειώθηκαν οι αριθμοί, τους οποίους περιμένουμε τώρα να αποκαταστήσουμε με τις καινούργιες αναλύσεις. Τα αίτια της κύρωσης ήταν κυρίως αλκοολική υπατοπάθεια, χρόνια υπατήτιδα C, χρόνια υπατήτιδα Β σε μεγαλύτερους αριθμούς και άλλες παθήσεις όπως μία αλκοολική, πρωτοπαθή, αυτοάνωση και μία κρυψηγενική ρωσή είχαμε. Η μέση τιμή ηλικίας είναι τα 58 έτη, ο δείκτης μάζας σώματος 25,8 περίπου. Το στάδιο υπατικής ανεπάρκειας child ήταν κατά μέση τιμή 8,4 και το MELD 13,2. Τα αποτελέσματα που έχουμε, εδώ δεν μου το έχει βγάλει τόσο καλά, εν πάση περιπτώσει θα δούμε τώρα πώς θα το βγάλει. Τα αποτελέσματα που έχουμε σε σχέση με το δείκτη διαπερατότητας, αυτό που λέγαμε για την παρακυτάρια και τη διακυτάρια μεταφορά, φαίνεται να είναι βελτιωμένο μετά από τη χρήση β' αναστολέα. Βλέπετε η φάση 1 που είναι χωρίς το β' αναστολέα και η φάση 2 μετά από τη χρήση του β' αναστολέα και τη μέτρηση της διαπερατότητας. Έχουμε βελτίωση, αλλά έχουμε μικρό αριθμό και δεν έχουμε στατιστική σημαντικότητα. Στη σουκρόζη δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά. Στην τεξιλόζη φαίνεται να υπάρχει μια μικρή διαφορά, ακόμα δεν έχουμε στατιστική σημαντικότητα. Ενώ στους δείκτες φλεγμονής TNF-α, Ιντερλευκίνη 6 και 1β δεν έχουμε στατιστικά σημαντικές διαφορές στο σύνολο του δείγματος. Θα δούμε όμως αργότερα στην υποανάλυση τι μας έδειξε. Σημαντικές διαφορές στο σύνολο του δείγματος έχουμε στο χρόνο διάβασης του λεπτού εντέρου, που κατά μέσο όρο είχαμε 185 λεπτά, μειώθηκε στα 142, ενώ σε 13 ασθενείς βρήκαμε βακτηριακή υπερανάπτυξη και αντίθετα μετά τη χρήση του β' αναστολέα βακτηριακή υπερανάπτυξη βρέθηκε μόνο σε έναν. Τώρα στην υποανάλυση των αποτελεσμάτων για την Ιντερλευκίνη 6, είδαμε ότι η Ιντερλευκίνη ανιχνεύτηκε σε όλους τους ασθενείς και τελικά το 60% των ασθενών αυτών παρουσίασε σημαντική μείωση της Ιντερλευκίνης. Παρότι, όπως είπαμε, η συνολική τιμή σε όλο το δείγμα δεν παρουσίασε σημαντική διαφορά, αλλά φαίνεται ότι σε ένα ποσοστό ασθενών η μείωση είναι σημαντική μετά από τη χρήση του β' αναστολέα. Επίσης, αυτό δεν σχετιζόταν από τη δόση, όπως φαίνεται στις τρίτες μπάρες εκεί πέρα, δεν σχετιζόταν από τη δόση του β' αναστολέα, ούτε σχετιζόταν από τη διαφορά του score child Pew. Στην υποανάλυση των αποτελεσμάτων για τον TNF-α και την Ιντερλευκίνη 2, εδώ σημειώνω ότι τα αποτελέσματα αυτά ανιχνεύτηκαν, οι δείκτες αυτοί ανιχνεύτηκαν σε μικρότερους αριθμούς ασθενών. Είχαμε στον TNF-α ένα 47,6 που παρουσίασε σημαντική πτώση και στην Ιντερλευκίνη 1β ένα 54,5, αλλά επειδή ήταν λιγότεροι ασθενείς, αυτό δεν ήταν στατιστικά σημαντικό. Το ίδιο ισχύει και εδώ ότι αυτό δεν είχε σχέση με τη δόση του β' αναστολέα μεταξύ αυτών που βελτιωθήκαν και αυτών που δεν βελτιωθήκαν. Και εδώ κάναμε μια συσχέτιση της συνολικής βελτίωσης της κινητικότητας σε συνδυασμό με την Ιντερλευκίνη 6, που όπως είδαμε είχε ανιχνευτεί σε όλο το δείγμα των ασθενών μας. Είδαμε λοιπόν ότι στο 74% των ασθενών η κινητικότητα βελτιώθηκε. Και σε αυτούς τους ασθενείς που βελτιώθηκε η κινητικότητα, οι τιμές ξεκινούσαν από σχετικά υψηλό βαθμό, το 192 λεπτά, και κατεβαίναν σε αρκετά σημαντικό βαθμό, το 129. Αυτό ήταν και στατιστικά σημαντικό, αλλά και φάνηκε από την υποανάλυση, όπως δείχνουν οι μπάρες, ότι βλέπετε την τελευταία μπάρα, όσο περισσότερο μειώνεται η κινητικότητα, τόσο η μπλε μπάρα δείχνει την πτώση των τιμών της Ιντερλευκίνης 6. Άρα, στην πραγματικότητα, μεταξύ των δύο τελευταίων, πορτοκαλί και μπλε μπάρα, βλέπουμε ότι η Ιντερλευκίνη 6 πέφτει περισσότερο όσο μειώνεται περισσότερο ο χρόνος διάβασης. Στους ασθενείς, παραδείγματος χάρη, που βλέπουμε είναι κάτω το 0, το πορτοκαλί και το μπλε, βλέπουμε ότι οι χρόνοι διάβασης αυξήθηκαν αντί να μειωθούν και σε πολύ μικρότερο βαθμό. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι μεταξύ της βελτίωσης του χρόνου διάβασης και της μη βελτίωσης υπάρχει σημαντική διαφορά στο score child Pew. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς που έχουν πιο βαριά child Pew score, πιο μεγάλα, ένα 8,8 κατά μέσο όρο είχαν αυτοί που βελτιωθήκανε και ένα 7 αυτοί που δεν βελτιωθήκανε, που ήταν σημαντικά διαφορετικό, καταφέρνουν να έχουν καλύτερη ανταπόκριση στην κινητικότητα και να τη μειώσουν και πιθανότατα έχουν καλύτερη ανταπόκριση και στην πτώση της Ιντερλευκίνης 6. Αυτά για την ώρα. Συνοψίζοντας, θα πούμε ότι η χορήγηση της προπρανολόλης βελτιώνει την εντερική κινητικότητα, μειώνει τα ποσοστά μικροβιακής υπερανάπτυξης και αυτό δεν σχετίζεται με τη δόση. Μειώνει το δείκτη φλεγμονής Ιντερλευκίνη 6 στο 60% των ασθενών.
ενώ υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης και των δικτών διαπερατότητας, αλλά αναμένεται η ολοκλήρωση των μετρήσεων. Επίσης, αναμένονται τα αποτελέσματα από την παρουσία μικροβιακού φορτίου και LPS. Θέλω να ευχαριστήσω την ερευνητική μας ομάδα, το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Φαρμακευτικών Τροφίμων, την Ελληνική Εταιρεία για τη Χρηματοδότηση και την Εταιρεία Anachem για την Παραχώρηση των Μηχανημάτων Μέτρησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξηρουχάκη.